Το Χαϊδάρι ήρθε στην έδρα της Ηλιούπολης, στο Ηλιούπολης Β και επικράτησε με 1-0. Έχουμε κοντά μας τον Γιάννη Χλωρό, ο οποίος πλέον μαζί με την ομάδα του κάθεται στην πρώτη θέση του τέταρτου ομίλου της ΑΕΠΣΑ. Coach, ένα τρελό παιχνίδι, ένα πραγματικό ντέρμπι. Το απόλαυσαν και περίπου 2.000 θεατές και διαδικτυακά. Θέλω λίγο να μας πείτε το σχόλιο σας για αυτό το παιχνίδι και που πλέον σας φαίνεται στην κορυφή. Ήταν, όπως το είπες, ένα πραγματικό ντέρμπι. Το ποδόσφαιρο είναι βασιλιά στο σπορ και δεν είναι όμως και πάντα το πιο δίκαιο. Αυτή τη στιγμή παίζαμε τη Διάνα που για μένα το είχα πει και πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα κατά τη διάρκεια. Όταν η Διάνα είναι πλήρες, νομίζω είναι η καλύτερη ομάδα σε αυτήν την κατηγορία. Έτυχε ένα συμβάν τα προηγούμενα τρία παιχνίδια να έχουν απώλειες παιχτών, τρία αρνητικά αποτελέσματα και σήμερα παίζανε τα πάντα με εμάς. Εμείς προερχόμασταν από τέσσερα συνεχόμενα νικηφόρα αποτελέσματα και με τα αποτελέσματα χθεσινά ξέραμε ότι σήμερα μπορούσαμε να πατήσουμε και κορυφή. Είμαστε συγκεντρωμένοι, προηγηθήκαμε γρήγορα στο σκορ και από εκεί και πέρα κάναμε διαχείριση στο παιχνίδι και προσπαθήσαμε με αντιπιθέσεις να πετύχουμε και ένα δεύτερο τέρμα. Σίγουρα την κατοχή την είχε η Διάνα, πίεσε αρκετά. Είχαμε σε πάρα πολύ καλή μέρα το τερματοφύλακα μας στον Παγκοσμίου που έβγαλε 4-5 του Κέζη και κάποιων άλλων παιχτών σε πολύ κέρια σημεία. Και νομίζω αυτό ήταν το κλειδί του αγώνα, η αποκρούση του Μπάκου που μας κράτησε το παιχνίδι μέχρι το τέλος. Και μετά το 70 που γυρίσαμε και το σχηματισμό μας, νομίζω το κάναμε πολύ πιο εύκολο, δεν απειληθήκαμε τα τελευταία 20 λεπτά. Και νομίζω σε εισαγωγικά δίκαια κερδίσαμε το παιχνίδι. Σχετικά με τον Παγκοσμίου ήταν μια επιλογή ανάγκης που ήρθε στην τελευταία μέσα των μεταγραφών. Διότι και ο Σκυριώτης και ο Μίχος είναι τραυματίες. Coach, εκείνο το διάστημα πώς έγινε αυτό το deal και τελικά φαίνεται ότι εσείς είναι ο βασικός πυλώνας για να έχετε αυτή τη φορά στην κορυφή. Ήταν οι τελευταίες ώρες, όχι οι μέρες. Δυστυχώς από την αρχή της σεζόν και λόγω όλη αυτή τη κατάσταση του COVID είχαμε πολλά προβλήματα στην αρχή. Πολλοί τραυματισμοί στην προετοιμασία, 5-6 παίχτες και κατά τη διάρκεια των πρώτων αγωνιστικών είχαμε και αυτό το ατυχές γεγονός. Που είναι και μπορεί να μπει και στο βιβλίο Γκίνης, όχι έναν αλλά τρεις τερματοφύλακες και ο τρίτος ακόμα τραυματίστηκε, όχι μόνο ο Σκυριώτης με τον τέτοιο. Και ψάχναμε τερματοφύλακα τις τελευταίες ώρες. Έκατσε αυτό το deal με τον Παγκοσμίου που ήταν στην Άνοιξη, εκεί όπου είναι προπονητής ο φίλος μου ο Κοσμάς. Τον αφήσανε ελεύθερο την τελευταία μέρα, μου στείλε μήνυμα και έτσι εξ ουρανού ήταν δώρο για μας αυτή η μεταγραφή. Κότς, σχετικά με τον σχηματισμό που είπατε ότι αλλάξατε. Ξεκίνησατε με τον τρίπο στόπερ, στην πορεία ήρθε ο Λαμίνα από τον πάγκο. Είχατε υποψιαστεί ότι αν το παιχνίδι πήγαινε καλά για εσάς, θα αναγκαζόταν η Διάνα να καταφύγει στο παιχνίδι με τις βαθιές παλιές. Γνωρίζαμε τη Διάνα πάρα πολύ καλά. Η Διάνα προσπαθεί να παίξει μπάλα από πίσω, αλλά όχι με υπομονή. Μετά από 2-3 πάσεις κάνει συνέχεια τις μεγάλες. Εκεί το γνωρίζαμε αυτό. Με την έλλειψη τώρα του Γιάννη, σίγουρα θα προσπαθήσουν να παίξουν περισσότερο την μπάλα κάτω. Αλλά του είπα αυτό ακριβώς στα πολιτεία, ότι αν προηγηθούμε και έχουμε το σκορ, οποιοδήποτε προπονητή στον κόσμο μέσα σε μια εβδομάδα δεν μπορεί να αλλάξει την οτροπία των παιχτών. Μόλις έρθουν τα δύσκολα, θα επανέλθουν στο παιχνίδι τους που ήταν αυτό ακριβώς. Μία-δύο και μεγάλη μέσα στην περιοχή. Όπου εκεί είναι και η δύναμη της Διάνα βασικά, γιατί με Φάρο και Τζόγλου, Καζάν κλπ. Παίρνουν πρώτες, δεύτερες και είναι απειλητικοί πάρα πολύ και δημιουργήσαν και 4-5 κλασικές ευκαιρίες σήμερα με εμάς. Πάρα πολύ, coach. Ένα σχόλιο τώρα για την, και τελευταίο για την συνέχεια του πρωταθλήματος. Τι πρέπει να κάνει το Χαϊδάρι από εδώ και πέρα για να μείνει ψηλά πέρα από τις νίκες. Πριν να σου απαντήσω αυτό, να σου πω καταρχήν ότι σήμερα είμαστε και μαθηματικά πρωταθλητές χειμώνα σε αυτόν τον όμιλο. Κάτι που έχει το Χαϊδάρι να το πετύχει πάρα πολλά χρόνια. Δεύτερον, ήρθαμε σε μια έδρα που το Χαϊδάρι δεν ξέρω πότε έχει κερδίσει τελευταία φορά. Τα τελευταία 10-12 χρόνια που έχω κοιτάξει εγώ δεν έχει κερδίσει. Γι' αυτό είναι και μια ακόμα πολύ μεγαλύτερη νίκη. Από εδώ και πέρα ο στόχος μας δεν αλλάζει. Κάθε παιχνίδι θα πρέπει να βελτιωνόμαστε. Βέβαια, τώρα υπάρχει μεγάλη αυτή διακοπή που χαλάει το ρυθμό. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα μπροστά μας, γιατί το επόμενο μετά τις διακοπές είναι ο Ήφαιστος που έχει βρει τα πάνω του. Ήρθε από την αρχή καλή ομάδα, αλλά δεν είχε τα αποτελέσματα. Και μετά πάμε στο Χαλάνδρι, που αυτή τη στιγμή με τη Διάνα θεωρητικά εκτός πρωταθλήματος. Χαλάνδρι, εμείς και η Ελπίδα, αν κατορθώσει η Ελπίδα να συνεχίσει τα αποτελέσματα που έπαιρνε στην αρχή, θα είναι οι τρεις που θα διεκδικήσουν και την πρώτη θέση. Δεν είναι αυτός ο σκοπός ο δικός μας. Αυτός ο σκοπός ο δικός μας είναι παιχνίδι με παιχνίδι αυτά τα παιδιά να γίνονται καλύτερα, να αφομοιώνουν πράγματα και από συμπροταγωνιστές να γίνονται πρωταγωνιστές. Αυτός είναι ο βασικός στόχος ο δικός μου με αυτά τα παιδιά. Θέλω να ευχηθώ στη Διάνα καλή συνέχεια. Αυτό που είπα πριν για τον βασιλιά του σπορ, μία στιγμή θα μπορούσε να έχει αλλάξει τα πάντα. Και αυτός η Διάνα το έχασε μέσα στην ελπίδα που ήσουν. Αν έβαζε ο Κέτσε τον γκολ εκεί, η βαθμολογία θα ήταν ισοβαθμία και θα ήταν η Διάνα στην κορυφή. Με την ήττα εκεί μείναν 6 πόντους πίσω και άλλαξε όλο τον προγραμματισμό τους. Καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο. Υγεία. Να φύγουμε από αυτό το δύσκολο καιρό με τον COVID και όλα αυτά που περνάμε.
Υγεία πάνω απ' όλα. Και έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας να προετοιμαστούμε για την δύσκολη συνέχεια. Ωραία, αυτό ήταν ο Γιάννης Χλωρός. Του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην πορεία του πρωταθλήματος και καλές γιορτές και ένα ευτυχισμένο 2022. Με υγεία, όπως είπε και ο ίδιος, για να μπορέσουμε σιγά σιγά να αποχωρήσουμε όλοι μαζί παρακάτω.